Κύριε Κονταγιανόπουλε, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Πορτοσάλτε. Πώς είστε? Καλά, καλό μήνα σας εύχομαι, καλή εβδομάδα. Καλό μήνα. Ζητώ συγγνώμη για τη βραχνάδα της φωνής. Δεν πειράζει. Γιατί... Δεν φτάνει η βραχνάδα, μια χαρά είστε. Γιατί είναι τα κατάλοιπα του κορονοϊού. Μάλιστα. Δέχτηκα την επίθεσή του, αλλά ευτυχώς ξόφαλτσα. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Στο μεταξύ έχετε εμβολιαστεί ή όχι, κύριε Κονταγιανόπουλε? Όχι, τώρα μετατίθεται για αργότερα. Για αργότερα. Μάλιστα. Και πόσες μέρες σας κράτησε? Ένα δεκαπενθήμερο. Δεκαπενθήμερο, μάλιστα. Με συμπτώματα? Ελαφρά, ευτυχώς, φαντάζομαι, ελαφρά. Ευτυχώς πολύ ελαφρά. Ναι. Απλώς συνήθισα να μένω στο δωμάτιό μου κλεισμένος. Μάλιστα. Τώρα όλα καλά. Έχετε και τώρα έχετε αντισώματα, έτσι δεν είναι, λογικά? Έχετε κάνει. Μπορώ να πω ότι από αυτής της πλευράς μάλλον τυχερός ήμουν. Τυχερός, ναι. Λοιπόν, και συνεπώς κλεισμένος στο δωμάτιο, τι κάνατε? Προσπαθούσατε να δείτε, να επικοινωνείτε? Σας άκουγα και έγραφα. Και έγραφατε. Λοιπόν, εγώ θα επιλέξω για να αρχίσουμε, θα ζητήσω την γενική αίσθησή σας. Είπα και εγώ δύο πραγματάκια στον πρόλογο, αλλά θέλω να σας ακούσω πρώτα απ' όλα για την ιστορία, για το αίτημα του κατασυρωήν δολοφόνου, να επιλέξει τις φυλακές που θέλει να κρατείτε. Την φυλακή που θέλει να κρατείτε. Κύριε Πολιτεστάτε, είναι πράγματι η επικαιρότητα είναι, θα έλεγα, εκρηκτική. Αλλά για να την αντιμετωπίσουμε πρέπει να την προσεγγίσουμε με νυφαλιότητα, ψυχραιμία και κυρίως με τη λογική. Το πρόβλημα αυτών των ημερών με αφορμή την απεργία πείνας του πολυσοβίτη Κουφοντίνα, με πρόσχημα την απεργία πείνας επιχειρείται ένας πολιτικός εκβιασμός στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση καλείται να υποκαταστήσει τον κράτος δικαίου και να αποφασίσει σε ένα πρόβλημα που ισχυρίζεται ο απεργός πείνας ότι γίνεται λόγω καινού νόμου ή λόγω μεροληπτικής εφαρμογής του νόμου ως προς το πρόσωπό του. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και η απάντηση που έδωσε η κυβέρνηση, αλλά και που δίνει κάθε λογικός άνθρωπος, είναι αυτή. Ότι για μια κακή εφαρμογή νόμου σε ένα κράτος δικαίου, η διέξοδος είναι μία. Η προσφυγή στην ελληνική δικαιοσύνη. Και αν επειδή στην ιδεολογία αυτών των ανθρώπων η δικαιοσύνη θεωρείται μέρος του συστήματος, υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εάν η κυβέρνηση υποκύψει στον εκβιασμό του απεργού πείνας και της αντιπολίτευσης η οποία πιέζει για να υποκύψει η κυβέρνηση, τότε θα έχουμε από την κυβέρνηση που είναι θεματοφύλακας του κράτους δικαίου παραβίαση της θεμελιώδους αρχής. Ναι. Τώρα βέβαια και προς την ίδια τη συμπεριφορά του κατασαρλήν δολοφόνου ως προς το κράτος το οποίο πολέμησε δολοφονώντας ανθρώπους στο όνομα του κράτους που αντιστρατεύεται, να ζητάει την δικαίωση από το κράτος που αντιστρατεύεται, υπάρχει σχήμα οξύμορο τεράστιο, αλλά δεν θέλω να χαθούμε εκεί. Αυτό, ναι. Μα, γι' αυτό είπα, ναι. Αν πάμε σε αυτήν την διάσταση, τότε ζητούμε να επικρατήσουν οι συνθήκες παραλογισμού, οι συνθήκες αντικανονικότητας, οι συνθήκες του αδιανόητου που επικρατούν τα τελευταία χρόνια σε σχέση με αυτό το πρόβλημα της επιδρομής των ταγμάτων εφόδου της άκρας αριστεράς. Γιατί αυτό είναι το μείζον πρόβλημα της χώρας, το μείζον πρόβλημα της δημοκρατίας, κύριε Πορτοσάλτε. Ναι. Και γι' αυτό ναι, παρακαλώ, ορίστε. Το μεν φαινόμενο της τρομοκρατίας, ευτυχώς μετά την σύλληψη των δολοφόνων, φαίνεται ότι έχει παραμεριστεί. Αλλά υπάρχει όμως το φαινόμενο της πολιτικής βίας. Της καθημερινής πολιτικής βίας, στην οποία είναι εκτεθειμένοι όχι μόνο οι θεσμοί, τα όργανα του κράτους, αλλά οι απλοί πολίτες. Παραβιάζεται το στοιχειώδες δικαίωμα της δημοκρατίας, που είναι η ασφάλεια του πολίτη, η προσωπική του ασφάλεια και η ελευθερία γνώμης, η ελευθερία έκφρασης, η ελευθερία λόγου. Διότι εάν παραδείγματος χάρη διαπληκτιστούν δύο πολίτες στον δρόμο και ο ένας βρίσει τον άλλον, ασφαλώς ο ποινικός κώδικας προβλέπει. Εάν όμως υποστεί επίθεση για τις ιδέες που υποστηρίζει ή για την άποψη που εξέφρασε, αυτό έχει τη μορφή πολιτικής βίας.
Και η πολιτική βία είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να το αντιμετωπίσει πλέον η πολιτεία θεσμικά. Ναι. Γι' αυτό... Δεν αντιμετωπίζεται. Βλέπουμε ότι κινούνται στο όριο της κοινής νομοθεσίας. Ναι. Δεν αντιμετωπίζεται τα φαινόμενα της πολιτικής βίας με την κοινή νομοθεσία. Ναι. Γι' αυτό και θέλω να πάω στο ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κύριε Κωτογιανόπουλε, για να μιλήσουμε πολιτικά. Όπως σημειώνει εδώ ένας φίλος μας, με το τηλεφωνικό σταθμό τελειώνει σε 531 και στέλνει SMS, λέει: επικαλείται ο κύριος Τσίπρας ότι θα είμαστε η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα στην οποία θα πεθάνει άνθρωπος από απεργία πείνας. Μήπως να ψάξει και να μας ονομάσει σε ποια χώρα στην οποία η κυβέρνηση υπέκυψε σε παρόμοιο εκβιασμό ενός δολοφόνου. Αν ξέρει μία, να έρθει να μας την πει. Όχι, εγώ θα προσέθετα κάτι άλλο, κύριε Πορτοσάλτη. Εάν υποκύψει για αυτούς τους ανθρωπιστικούς λόγους. Τι θα γίνει αν άλλος του ιδίου φυράματος με τον Κουφοντίνα επιχειρήσει για τους ίδιους λόγους, παραδείγματος χάρη ο Γιωτόπουλος. Ναι. Και ο Γιωτόπουλος δικαιούται σύμφωνα με τα δικαιώματα των κρατουμένων άδεια να βγει από τη φυλακή, αλλά ναι. Δεν του δίνεται. Ναι. Δεν υπάρχει ευαισθησία. Ναι, εδώ τώρα για δεν συζητούμε για την άδεια. Εδώ δεν και θα έλεγα την άδεια. Θα πάω και στο άλλο άκρο. Ναι. Εάν ο Μιχαλολιάκος που ισχυρίζεται ότι είναι υπέστη πολιτική δίωξη. Μάλιστα. Κάνει το ίδιο. Ναι. Θα υπάρξει η ίδια ευαισθησία. Αυτή η μεροληπτική ευαισθησία υπέρ ενός ανθρώπου που θα έπρεπε να μην τον αναφέρει κανένας πλέον ως την ακραία μορφή της βίας και της τρομοκρατίας. Είναι πραγματικά άξια προσοχής για την ποιότητα της αντιπολίτευσης. Διότι αυτό είναι το πρόβλημα. Πώς εσείς ερμηνεύετε λοιπόν την ποιότητα της αντιπολίτευσης? Σύμφωνοι. Πώς ερμηνεύετε αυτή τη στάση? Δηλαδή είναι ένας φτηνός αμοραλισμός ή υπάρχει κάτι άλλο, κύριε Κωνσταντινόπουλε, στην συμπεριφορά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Η πολιτική ένδυα της αντιπολίτευσης, κύριε Πορτοσάλτη. Ο οποίος μάλιστα από ό,τι μαθαίνω, από ό,τι λέγεται, κινείται και προς το κέντρο. Θα έρθει στο μεσαίο χώρο δηλαδή. Είναι μεσαίος χώρος όλο αυτό το πράγμα? Μπορεί να στοιχειοθετήσει πολιτική μεσαίου χώρου? Στην δημοκρατία μας, κύριε Πορτοσάλτε, δεν μας αφορά μόνο η ποιότητα της διακυβέρνησης, αλλά και η ποιότητα της αντιπολίτευσης. Αυτή τη στιγμή η αξιωματική αντιπολίτευση έχει δομική αδυναμία παραγωγής σύγχρονου πολιτικού λόγου. Γι' αυτό που καταφεύγει? Καταφεύγει σε αυτό που την ανέβασε στην εξουσία. Σε κινήσεις ακτιβιστικές. Επανέρχεται στις ίδιες διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος. Και μάλιστα στην πιο ακραία και χυδαία της μορφή, όπως συνέβη αυτό με την απόπειρα εκμετάλλευσης της περίπτωσης του Δημήτρη Λιγνάδη. Ναι. Από τους Γερμανοτσολιάδες, που ήταν υπεύθυνοι για την παράδοση της χώρας μας στα μνημόνια, φτάσαμε στην πιο χυδαία έκφραση ότι υπάρχει ιδεολογικό πρόσημο στα φαινόμενα αυτά της παιδεραστίας. Και αυτά δεν τα είπε ο πολιτικός και μηδιακός βόθρος. Τα είπαν δυστυχώς στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πρόχειρα, θα μου επιτρέψει να σας αναφέρω. Διάβασα δήλωση του κυρίου Φίλη. Τι είπε? Υπάρχει ένα σύστημα ελίτ πίσω από την κακοποίηση παιδιών. Ο Δημήτρης Λιγνάδης, με την ιδιότητά του ως διευθυντής του Εθνικού, αλλά και νωρίτερα με την πολιτική του παρουσία, συμμετέχει σε αυτή την ελίτ. Και άκουσα με τα αυτιά μου στην κρατική τηλεόραση τον δημοσιογράφο που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Στρατάκη, να λέει: και βεβαίως υπάρχει ιδεολογικό πρόσημο, αναφερόμενος ότι αυτόν που κατήγγειλε Μπεκατόρου ήταν στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Πειραιά. Και πρέπει να ξέρουν ότι η επανάληψη του ιδίου φαινομένου που έγινε πριν από 10 χρόνια είναι λειτουργίως φάρσα. Και θα έπρεπε πραγματικά απολογούμενη αυτή τη φορά να είναι η αντιπολίτευση και όχι η κυβέρνηση. Κάνω διάλειμμα εδώ, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, σας λείπει η πολιτική, έτσι? Καλημέρα σας και πάλι. Από ένα μέρος ναι, αλλά από το άλλο μέρος χαίρομαι, γιατί μπορώ να βλέπω τα πράγματα πολύ πιο καθαρά και πιο νυφάλια. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να συμπληρώσω στο προηγούμενο ζήτημα. Ο εκβιασμός που ασκείται αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση δεν είναι ο ήπιος εκβιασμός
που άκουσα από τον κύριο Τσίπρα, ότι η Ελλάδα θα εμφανιστεί η μόνη χώρα που θα έχει νεκρό απεργό πείνας. Είναι κάτι πολύ χειρότερο. Ότι αν δεν υποκύψει η κυβέρνηση και η πολιτεία στον εκβιασμό που ασκείται, θα καεί η Αθήνα. Αυτός είναι. Και βλέπουμε ένα κρετσέντο φαινομένων πολιτικής βίας. Εγώ δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό, αλλά ποιο είναι το μέλλον αυτών των παιδιών που έχουν στρατευθεί πίσω τους, είναι κρυπτόμενοι εγκέφαλοι που τους καθοδηγούν. Τι μέλλον έχουν αυτά τα παιδιά? Θα καταλήξουν χωρίς μέλλον, χωρίς δουλειά, θα καταλήξουν να είναι πραγματικά... Είναι πολλά όμως, κύριε Κοντογιανόπουλε, βλέποντας φωτογραφίες του Σαββάτου, είναι πολλά αυτά τα παιδιά. Ναι. Που κατεβαίνουν σε αυτές τις διαδηλώσεις. Ναι. Είναι πολλά τα παιδιά που κινητοποιεί η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Βεβαίως. Ναι. Γι' αυτό και είναι η λυσαλαία αντίδραση στο νόμο που ψήφισε για τα πανεπιστήμια η κυβέρνηση. Και αναφερθήκατε, σας άκουσα προηγουμένως να αναφερθείτε στον Μπρίτανη Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ναι, τον οποίο κατονομάζουν κατά δότη, τον χαρακτηρίζουν κατά δότη. Ο κύριος Παϊωάννου με τη συμπεριφορά του ανέτρεψε όλη την επιχειρηματολογία όλης της αντιπολίτευσης που αντιτάχθηκε στη λειτουργία της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Το άφησα για να το κουβεντιάσουμε μαζί, κύριε Κοντογιανόπουλε, δεν το είπα προηγουμένως. Ναι, αλλά με βλή που μου διαπιστώνουμε, φαντάζομαι όσοι το σκέφτονται, όσοι περνούν αυτά τα θέματα έτσι στην σκέψη τους, ότι δεν βγήκε μισός Πρίτανης να πει τι λέτε ρε παιδιά, ποιος καταδότης ο συνάδελφός μας. Εφάρμοσε αυτό που λένε μόνοι τους. Δηλαδή, εδώ λένε να μην συσταθεί η ακαδημαϊκή αστυνομία, προστατεύουμε μόνοι μας. Αυτό έκανε ο άνθρωπος. Πήγε να προστατεύσει μόνος το πανεπιστήμιο. Κατά τη γνώμη μου, ναι, κύριε Πορτοσάλτη, το πρόβλημα βρίσκεται κατεξοχήν στο σώμα των καθηγητών, των πανεπιστημιακών. Που δυστυχώς μια μεγάλη μερίδα βάζει πάνω από την ακαδημαϊκή τους ιδιότητα, για τους οποίους πληρώνονται από τους Έλληνες πολίτες, βάζει την αρρωστημένη ιδεολογία τους, την κομματική τους ταυτότητα. Ναι. Και ανοίγουν το δρόμο σε όλα αυτά τα τάγματα εφόδου, τα οποία λιμένονται επί χρόνια τώρα το πανεπιστήμιο και καταστρέφουν τα καλύτερα χρόνια κάθε νέου ανθρώπου. Τα φοιτητικά χρόνια, κύριε Πορτοσάλτε, είναι τα καλύτερα χρόνια. Σύμφωνα, αλλά ο Πρίτανης έκανε αυτό το πράγμα. Προστάτευσε το πανεπιστήμιο κατά την, όπως ακριβώς θέλει. Όπως πρότεινε η αντιπολίτευση. Ακριβώς, όπως θέλει η σύνοδος των Πριτάνιων. Και τον καταγγέλνουν ότι είναι καταδότης. Αυτό, οι άνθρωποι. Ναι, μπορείς να κάνεις συζήτηση κανονική τώρα. Λοιπόν, όλα αυτά τα φαινόμενα, είτε των πανεπιστημίων, είτε του Κουφοντίνα, είναι το ψυχοράγημα όλων των δυνάμεων που οδήγησαν πολλά χρόνια τώρα στη χώρα σε αυτό το κατάντημα. Μακάρι να είναι έτσι. Θα σας κλείνω από τόμος. Όχι, θα συνεχίσουμε μετά τις 9. Εντάξει. Σύμφωνοι. Εμένα μιλάτε. Ναι, σε εσάς. Σας κλείνω για να κάνω διάλειμμα, κύριε Κονταγιανόπουλε, και σας καλώ αμέσως μετά το τρίτη ειδήσιο. Κύριε Κονταγιανόπουλε, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα σας εύχομαι. Είχαμε μείνει στο θέμα των πανεπιστημίων και το πόσο δηλαδή η κυβέρνηση θέλει να εφαρμόσει τώρα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, όταν καταγγέλλεται ως καταδότης ο Πρίτανης, ο οποίος εφαρμόζει αυτό που στην ουσία έχουν ορίσει και ψηφίσει και συμφωνήσει οι Πριτάνης. Δεν τον βοηθάει κανείς, δεν τον συμπαραστέκεται κανείς και αντιθέτως έρχεται η αντιπολίτευση δια του τύπου της και δια άλλων καθηγητών και τον καταγγέλουν καταδότη αυτόν τον άνθρωπο. Και λέω ρωτώ, σε αυτό το πλαίσιο μέσα το περιβάλλον θα εφαρμοστεί ο νέος νόμος της ακαδημαϊκής αστυνομίας, νομίζετε? Αυτό είναι το μεγάλο στίχημα, η εφαρμογή του νόμου που ψηφίστηκε. Και μπορώ να σας πω ότι δεν εξαρτάται μόνο από τη βούληση της κυβέρνησης. Βεβαίως η κυβέρνηση θα έχει τον τελευταίο λόγο. Αλλά είναι η πανεπιστημιακή κοινότητα η οποία οφείλει επιτέλους να αναλάβει τις ευθύνες της. Και είναι και οι φοιτητές. Κύριε Πορτοσάλτε, εμφανίζουμε μειοψηφίες είτε σε επίπεδο νέων είτε σε επίπεδο κατ' ότι εκφράζουν το σύνολο. Είναι μειοψηφίες.
Ευτυχώς. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα λάθη που κάνει η δημοσιογραφία, κύριε Κονταγιανόπουλε. Εμφανίζουμε και δηλαδή στις ειδήσεις που συντάσσουμε. Μαζεύονται χίλια άτομα. Και τους λέμε οι φοιτητές. Και τους ονομάζουμε φοιτητές. Ναι. Και είναι επαγγελματίες απεργοί. Μπορεί να είναι επαγγελματίες, αλλά πρέπει να τους πούμε με το όνομά τους. Είναι αυτοί που πρόσκυνται εκεί και κάνουν αυτό που κάνουν. Δεν είναι το σύνολο δηλαδή. Υπάρχει όμως μια βαθιά αλλαγή σε σχέση με τις απόπειρες που επιδιώχθηκαν στο παρελθόν. Σας σημειώνω ότι το πρόβλημα της αξιολόγησης, είμαστε η μόνη χώρα, όχι στην Ευρώπη, στον κόσμο, που δεν εφαρμόζει την αξιολόγηση, όχι μόνο στην παιδεία, αλλά πουθενά, ψηφίστηκε στα χρόνια 7 φορές και δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα. Συνεπώς, το μεγάλο στίχημα. Το αναγγέλει άλλη μία φορά η κυρία Κεραμέως τώρα και για τη μέση εκπαίδευση. Υπάρχει μια ουσιώδης αλλαγή. Και την αλλαγή αυτή τη βλέπουμε μέσα στην κοινωνία. Η κοινωνία πλέον επικροτεί όλες τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης που αποβλέπουν στην αποκατάσταση της κανονικότητας σε σχέση με τη μη κανονικότητα που επικρατεί. Της υπευθυνότητας σε σχέση με την ανευθυνότητα. Επικρατεί το αυτονόητο σε σχέση με το αδιανόητο. Γιατί οι ορδές των ταγμάτων εφόδου στα πανεπιστήμια είναι αδιανόητο. Όχι για κάθε πολιτισμένη χώρα, αλλά για χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Πρέπει λοιπόν, εγώ θα συμφωνήσω με τις παρατηρήσεις που κάνατε πριν για την κυβέρνηση, ότι υπήρξαν και ορισμένες αστοχίες. Αλλά δεν πρέπει να χάνουμε το δάσος μπροστά σε ορισμένα είναι πολλές όμως, τέσσερις ένα μήνα, κύριε Κονταγιανόπουλε, δεν είναι και λίγες αστοχίες. Είναι ποιο, ποιο εννοώ δάσος. Ναι. Τις μεγάλες προσπάθειες και τα θετικά αποτελέσματα που έχει κάνει η κυβέρνηση στα μείζωνα προβλήματα. Πρώτο πρόβλημα, το εθνικό μας πρόβλημα. Ποτέ η χώρα δεν είχε αντιμετωπίσει με τέτοια αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικότητα τα εθνικά μας θέματα σε σχέση με την Τουρκία. Ποτέ δεν είχαμε αναπτύξει τέτοιες πρωτοβουλίες. Πάμε παρακάτω στην πανδημία. Η χώρα μας, η Ελλάδα, με το διαλελειμμένο κράτος, με το προβληματικό ΕΣΥ και όλα αυτά, έχει καταφέρει να είναι στην πρωτοπορία των ευρωπαϊκών χωρών. Ασφαλώς υπάρχουν και αδυναμίες, αλίμονο. Αλίμονο δεν υπάρχουν. Αλλά το είπατε και εσείς προηγουμένως. Βλέπουμε πως μέσα στο πρόβλημα της πανδημίας, πως το ψηφιακό κράτος κάνει άλματα. Το πρόγραμμα που έκανε ο Πιερακάκης για τον εμβολιασμό αποτελεί υπόδειγμα για όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, πρέπει συνεπώς να ενισχύσουμε ως κοινωνία πλέον τις προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για να αποκαταστήσει έναν ομαλό τρόπο ζωής. Γιατί, κύριε Πορτοσάλτε, πώς κρίνεται μια δημοκρατία? Η ποιότητα μιας δημοκρατίας κρίνεται από το σεβασμό των δικαιωμάτων της μειοψηφίας. Στη χώρα μας αντιστράφησαν τα δεδομένα. Η μειοψηφία αμφισβητεί και αρνείται τα δικαιώματα της πλειοψηφίας. Τα δικαιώματα να κυβερνήσει. Το δικαίωμα να εφαρμόσει τους νόμους που ψηφίζει. Τι λέει το ΚΚΚ? Και αυτός ο νόμος θα μείνει στα χαρτιά. Νόμος είναι το δίκαιο της ΚΝΕ. Νόμος είναι το δίκαιο του ΠΑΜΕ. Γιατί θα μου επιτρέψετε να πω ότι αναφέρομαι στη σημερινή αριστερά. Δεν αναφέρομαι στην αριστερά των φοιτητικών μας χρόνων, όπου η μόρφωση, οι σπουδές, η πρόοδος ήταν συνυφασμένα με τις αξίες αριστεράς. Εδώ μιλάμε για πώς μια λαϊκή αριστερά. Πώς ερμηνεύετε εσείς αυτή την κατρακύλα, κύριε Κονταγιανόπουλε, αυτή την διαρκή ισοπαίδωση προς τον πάτο? Διότι θα σας πω ότι τα τρία αλφα, οι τρεις αξίες που είναι θεμέλιο για την πρόοδο κάθε κοινωνίας και κάθε δημοκρατίας, που είναι η αριστεία, η αξιολόγηση και η αξιοκρατία, πώς εφαρμόστηκαν από την πρώτη φορά αριστερά? Η αριστεία είναι ρετσινιά. Η αξιολόγηση είναι αντιδημοκρατική. Ναι, γιατί έχουν κατακυλήσει εκεί κάτω, γι' αυτό λέω. Γιατί? Ναι. Διότι σήμερα υπάρχουν αριστεροί που εμφορούνται από τις παλιές ιδέες, από τις ιδέες του Ήλιου, του Κύρκου, του Παπαγιαννάκη. Ναι. Δεν τους ακούω όμως. Δεν υπάρχουν. Φύγανε έτσι. Οι αριστεροί δεν υπάρχουν σε αυτήν την αριστερά. Τη λαϊκιστική αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, που αποτελεί ένα συνοθήλευμα του βαθαίως Πασόκ και των γυπουρών του Γιώργου Παπανδρέου και του Άκη Τσοχατζόπουλου, και την αναχρονιστική αριστερά που ζει στον προηγούμενο αιώνα.
Ναι, αλλά και από την άλλη πλευρά όμως, κύριε Κωνσταντινόπουλε, αν αυτά τα πράγματα, αν τέτοια συμπεριφορά επιδεικνύονταν σε ένα κόμμα αστικής αντιλήψεως, όπως είναι η Δημοκρατία, που έχει τα προβλήματά της ως κόμμα, εννοείται. Έτσι δεν πάω να ωραιοποιήσω κάτι. Αλλά αν εκδηλώνονταν τέτοιες αντιλήψεις και απόψεις, θα γινόταν μαλλιά, θα ήμασταν μαλλιά κουβάρια, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Δηλαδή θα σηκώνονταν οι άνθρωποι, θα μιλούσαν ανοιχτά, θα λέγαν τη γνώμη τους. Αυτή η σιωπή, εσείς, αλήθεια, το δεύτερο που ήθελα να σας ρωτήσω είναι τη σιωπή αυτών των ονομαζόμενων, των διανοουμένων και καλά, συγγνώμη που τους λέω και καλά, αλλά τους το λέω εκ του αποτελέσματος. Γιατί είναι μέσα στην μουγκαμάρα, έχουν πρόβλημα, μην θυγεί το κόμμα. Διότι στόχος των κομματικών επαγγελματιών, ναι, και όσο πιο σκληρός είναι ο κομματικός πυρήνας, στόχος είναι η εξουσία. Δεν είναι η αλλαγή της κοινωνίας. Δεν θυμόσαστε το περίφημο «θα καταργήσουμε το μνημόνιο με ένα νόμο και με ένα άρθρο» και εφάρμοσε το τέταρτο και σκληρότερο μνημόνιο. Είναι η εξουσία. Η εξουσία και η νομή της. Άρα είναι ένα μάτσο αμοραλιστές οι οποίοι... Αυτή είναι η εκτίμηση που έχω, ναι, για τη σημερινή θεσμική αριστερά. Είτε με τη μορφή του ΣΥΡΙΖΑ, είτε με τη μορφή του ΚΚΚ και κάτι ακόμα χειρότερο. Ότι οι άκρες της και των δύο αυτών σχηματισμών και ο ακτιβισμός τους, ιδιαίτερα και στον κοινωνία και στα συνδικάτα, έχουν ανοίξει το δρόμο σε όλα αυτά τα γκρουπούσκουλα της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Και καταλήγοντας, άρα λέτε, ακόμη και αν υποπίπτει σε σφάλματα και κάνει και τα λάθη της η κυβέρνηση, οφείλει η κοινωνία να στηρίξει το Μητσοτάκη για να έχουμε μια κανονική διαβίωση, εν πάση περιπτώσει. Να είμαστε σε μια κανονικότητα. Και μετά από εκεί θα κάνουμε την κριτική και για τα λάθη και για τις αυλεπίες και τα λοιπά. Αυτό που λέω είναι ότι η κυβέρνηση, ναι, οφείλει να αντιληφθεί ότι η πλειοψηφία της κοινωνίας επικροτεί τις πρωτοβουλίες της, να επιμείνει. Και να μην κάνει πίσω, να μην κάνει πίσω. Και ακόμα περισσότερο. Ναι. Είναι η ώρα για μια ιδεολογική αντεπίθεση της φιλελεύθερης κεντροδεξιάς παράταξης. Μάλιστα. Δεν μπορεί να κατηγορείται η παράταξη που εγκαθίδρυσε τη Δημοκρατία και τη μεγαλύτερη περίοδο ήρεμου πολιτικού βίου στη χώρα να κατηγορείται για έλλειμμα δημοκρατίας ή και έλλειμμα προοδευτισμού. Ναι. Όλες οι προοδευτικές μεταρρυθμίσεις περιλαμβανομένων και ορισμένων και σημαντικών μεταρρυθμίσεων της περίοδου Σιμίτη είναι αυτές που κράτησαν τη χώρα μπροστά και την κρατάνε μέχρι σήμερα. Σε απέναντι στις μεγάλες επιλογές, ποια ήταν η στάση της αριστεράς? Αρνητική. Εναντίον της Ευρώπης δεν είναι. Το κατάλαβα. Θα ορίσω επόμενη συνάντηση να σας ακούσω και για το κοινάλ, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είσαστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας.